τη διοίκηση, δεν μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά γενικά για την οργάνωση της διοίκησης. Έχει τις ακαδημίες, έχει σύγχρονο προπονητικό κέντρο. Αυτά πρέπει να βάλουν στο μυαλό τους οι ανταγωνιστές μας και να αφήσουν τα διάφορα παραμύθια για δίθεν παράγκες. Κάποιοι βγήκαν στο τελευταίο διάστημα και μιλούσαν για βίλες. Και αντ' αυτών να κοιτάξουν πώς είναι ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός αποτελεί πράγματι παράδειγμα προς μίμηση, να μιμηθούν τον Ολυμπιακό. Και έτσι θα μπορέσουν και αυτοί να πάρουν κάποιο πρωτάθλημα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να παίρνει συνέχεια τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός, αλλά αν δεν κάνουν τίποτα, τι να κάνουμε και εμείς, θα τα παίρνουμε. Πρέπει να πω ότι εμείς προχωρήσαμε στο θέμα της ΚΑΕ πολύ νωρίτερα σε θέματα πολυμετοχικότητας, όπου όχι στα λόγια, αλλά στην πραγματικότητα, και στο Παναθηναϊκό ακούω πολλούς με τα λόγια ότι θέλουν να εμφανιστούν, να βάλουν τα εκατομμύρια, τα δισεκατομμύρια. Εδώ υπάρχει και ένα, θα έλεγα, unfair, όπως λένε και στην πολιτική πολλές φορές, του κυρίου Ντέμι Νικολαίδη, που βγήκε με δημόσιες δηλώσεις στις 23 Απριλίου και είπε ότι αυτό ήταν ένα δώρο του Γκαγκάτση στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν είχε το θάρρος να πει ότι ήταν ένα δώρο του ΚΑΣ, του Διεθνούς Αθλητικού Δικαστηρίου, που είναι ένα διεθνές αναγνωρισμένο ανώτατο όργανο, και πήγε και την έπεσε στον κύριο Γκαγκάτση. Αυτό δεν λέγεται μαγιά, αυτό λέγεται... Εδώ βάζουμε τελίτσες, γιατί έχουμε και δικαστήρια με τις ιδίους, γι' αυτό. Σε περιπτώσει, σήμερα για μας είναι μια μέρα γιορτής. Ο Ολυμπιακός, μετά από μια μικρή διακοπή που χάσαμε τότε εκείνο το γνωστό πρωτάθλημα με τον κύριο Δούρο, έχει πάρει άλλα 4 πρωταθλήματα. Θα μπορούσαμε να δείξουμε και εμείς 4 δάκτυλα. του χρόνου μπορεί να πάρουμε και τον 5ο. Ο Ριβάλντο, αφού αμφισβητεί την γνησιότητα των πρωταθλημάτων του Ολυμπιακού, καλό θα είναι να μας επιστρέψει και τα πριν, γιατί ως καλός άνθρωπος του Θεού, γιατί συνεχώς τον βλέπω και απευθύνεται προς τα πάνω, θα ήταν σωστό, όπως τότε που πήρε τα πριν από μας και πήγε ενδεικτικά τότε στο Ίδρυμα Ελπίδα της κυρία Βαρτινογιάννη και προσέφερε ένα μέρος, θα μπορούσε και τώρα να πει ότι εδώ υπήρξε αδικία, δεν τα δικαιούμε, να τα λεφτά. Δεν μπορεί να αφήσουμε κανέναν προπονητή να μας τεινάξει τον αέρα, έτσι δεν είναι? Πρέπει να αμφετονούμαστε εμείς. Δηλαδή τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί λέτε εδώ, ας πούμε, αν πάει και βάλουν 40 εκατομμύρια και το μυριστούν τώρα οι διάφοροι, αν αρχίσουν και παίρνουν 7 εκατομμύρια, εκεί να δείτε τι θα γίνεται γύρω από το Παναθηναϊκό.